πάντως επισκέπτεσαι τη Μύκονο την πιο ωραία εποχή. Ο καιρός είναι δροσερός, τα μαγαζιά όμως είναι όλα ανοιχτά, οι παραλίες είναι όλες ανοιχτές και δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μπορείτε, ας πούμε, να πάτε στη μικρή Βενετία να πιείτε ένα κοκτέιλ ή στην παράγκα για μπανάκι χωρίς να πέφτουν πάνω σας όλες οι φυλές της γης. Συγγνώμη, δεν είχατε αποσκευές. Προφανώς φεύγει δαυτημερών. Εγώ πάλι θα φύγω σε κανένα εξάμηνο. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Μόλις γύρισα από διακοπές. Πήγα λίγο στους δικούς μου στα Καλάβρητα, δύο μήνες στην Ταϊλάνδη και στο Άγιο Όρος. Πάω κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος. Ακόμα θυμάμαι το δέος που ένιωσα την πρώτη φορά που πήγα εκεί. Μόνο εκεί έχω νιώσει έτσι στη ζωή μου. Α, και στο Super Paradise. Μη χειρότερα. Θανάση, πήγε να πεις κανένα ποτάκι. Αν σε χρειαστώ, θα σε καλέσω. Καλημέρα κύριε Λαλάκο. Καλημέρα κύριε Λέοντα. Προσπαθείς να κάνεις πιο έντονο το μαύρισμα ή να πετύχεις ακόμα να κάνεις γλάδι. Ποιος κακός άνεμος σας φέρνει στο νησί μας. Θες να μου πεις ότι αποφάσισες να γεράσεις και να πεθάνεις σε αυτό το σκηνικό που θυμίζει γλυκανάλατο τραγούδι του Χατζηγιάννη. Μήπως ζηλεύεις ή δεν βλέπεις τη μαγεία του νησιού. Εγώ πάντως περνάω υπέροχα εδώ. Τι κάνεις εδώ ρε Μιχάλη. Εσύ που ήσουν αδιάσημος, για το δυναμισμό σου, για την αστήρευτη ενέργειά σου, για τα θρυλικά πάρτι στην Αθήνα. Εσύ που επεξεργαζόμσουν συνεχώς πλάνα για να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο. Δηλαδή, να τερματίσεις με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ήθελες να πετύχεις. Χωρίς να φαίνεται κανένας από μας. Τι κάνεις ρε φίλε εδώ πέρα, μου έρχεται να ξεράσω. Αλέξανδρε, η Αθήνα και οι δουλειές που κάναμε μαζί τελείωσαν. Το νησί είναι ό,τι καλύτερο σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, προτιμώ να πηγαίνω για ψάρεμα από τις δρομοδουλειές που κάναμε μαζί. Ναι, πες μου τώρα ότι έχεις και τύψεις. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχω. Αυτό το μελτέμι, Αλέξανδρε, καθαρίζει το μυαλό μου. Είναι μαγικό το νησί. Έχει ενέργεια. Ζωή, μέρα νύχτα. Και από παροχές, απίστευτες. Με ένα τηλεφώνημα, έχω το σούσι μου, σαμπάνια μου, το φύλαθλο, κάνα κομμενάκι, τα καρελάκια μου. Τι άλλο να θέλει. Μια χαρά είμαι εδώ. Δεν είμαι και σε καμιά βραχονισίδα. Okay, ρε φίλε, αλλά δεν σου λείπει η δράση. Δεν σου λείπουν οι ώρες που σπατάλαγες για να καταστρώσεις τα πλάνα σου.
Δεν σου λείπει η αδρεναλίνη όσο κορυφωνόταν η στιγμή της επιτυχίας και φυσικά της ανάλογης υψηλής αμοιβής σου. Αλέξανδρε, δεν χρειαζόταν να έρθεις μέχρι εδώ για να σου επαναλάβω αυτά που σου είπα στο τηλέφωνο. Δεν αναπολώ το παρελθόν, αλλά ούτε και το απαρνιέμαι. Η μονοτονία ήταν μια λέξη που δεν γνώρισα. Έζησα πολύ έντονα. Έκανα πολλά ταξίδια, έβγαλα πολλά χρήματα, έβγαλα χρήματα αρκετά για να ζήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μου, που όπως πολύ καλά ξέρεις δεν έχω. Για μία τελευταία φορά. Για μία φορά θα πληρωθείς σαν να είναι 10. Και μα την Παναγία δεν θα σε ξαναενοχλήσω ποτέ. Ποτέ, μ' ακούς. Αυτή η υπόθεση έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Αυτό προσπάθησα να σου δώσω να καταλάβεις και στο τηλέφωνο. Αυτόν τον άνθρωπο, μόνο εσύ μπορείς να τον τελειώσεις. Τι άλλο πρέπει να σου πω. Μη συνεχίσεις. Πάμε. Πάμε να φάμε και ένα ψαράκι, να πιούμε και λίγο κρασάκι. Μαζί μου είναι. Αλλά τον έστειλα να πει ένα ποτάκι για να μην είναι μέσα στα πόδια μας. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Λες ρε φίλε να με κάνεις και εμένα να μετακομίσω στα Σπρονίσια. Μπα. Εγώ είμαι αστός μέχρι το κόκαλο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εθαλομύθι, καυσαέριο, μποτιλιαρίσματα, πορείες αναρχοκομμουνιστών, ουρές. Τέρμα. Θα είχα βαρεθεί να κάθομαι να βλέπω τις βαρκούλες να αρμενίζουν. Αλέξανδρε, με το ζόρι κουμπαριά δεν γίνεται. Όταν έρθει η ώρα να φύγεις από την Αθήνα θα το καταλάβεις. Μια και είπες κουμπαριά, τι θα γίνει με την υπόθεσή μας. Πόσα παρακάλια θες για να αναλάβεις αυτή την υπόθεση. Αφού ξέρεις ότι είσαι ο ιδανικός, ο πιο αλάνθαστος, ο πιο διακριτικός, ακόμη και βαμμένος μπλε και παίζοντας τρομπόνι, θα ήσουν ο τελευταίος που θα υποψιάζονται. Καλά, να είχαμε να λέγαμε. Σου επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά ότι είμαι μια χαρά εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση όσα χρήματα για να μου δώσει να δω στο καράβι. Αρκετές τύψεις έχω για ανθρώπους που στέρισα από φίλους, οικογένειες και παιδιά. Πες μου τώρα ότι έχεις τύψεις για αυτά τα καθάρματα που έβγαλες από τη μέση. Τα αποβράσματα, τους απατεώνες, τους εκβιαστές. Απλά παράσιτα που ξεριζώθηκαν. Δεν έχουμε την ίδια άποψη. Αλλά τέλος πάντων, ήταν δουλειά μου και τίποτα παραπάνω. Και στο επαναλαμβάνω, ήταν. Καλά λοιπόν, αλλά θα σου θυμίσω ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα για σένα από τα λεφτά. Δηλαδή τώρα με απειλείς. Λοιπόν, Μιχαλιάκου, έχω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν θα ήθελες να φτάσουν με τίποτα στα κατάλληλα χέρια. Ηχογραφήσεις, βίντεο, καταθέσεις από συγκεκριμένα άτομα, μετά από συγκεκριμένα συμβάντα. Αλλά είναι ο τελευταίος άσος στο μανίκι. Και να είσαι σίγουρος, θα τον τραβήξω. Ξέρεις πολύ καλά, Αλέξανδρε,
τίποτα μα τίποτα δεν με συνδέει με αυτές τις αυτοκτονίες. Παρ' όλα αυτά, θα σου κάνω το χατήρι. Θα σου κάνω το τελευταίο στράικ. Πάμε να περπατήσουμε στην παραλία. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες να συζητήσουμε. Θέλω η τελευταία μου δουλειά να είναι ψευδεστή. Ο κύβος ερήφθη, Αλέξανδρε. Σε αυτό το μαγικό μέρος τελειώσαν όλα. Τελικά τα κατάφερες. Η τελευταία εικόνα ενός αστού, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Χαίρετε, κύριε Λαλάκο. Δροθέα Ερμπετάκη, δικηγόρος του Αλέξανδρου Λέοντα. Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Γνωρίζω τα πάντα για τις σχέσεις σας με τον Αλέξανδρο και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Μάλιστα, είχαμε συζητήσει αυτή τη σκηνή με κάθε λεπτομέρεια. Όταν διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο των οστών, δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στην τύχη. Απλά σκέφτηκε να βγει κερδισμένος από αυτή την άτυχη συγκυρία. Αλλά ίσως είναι καλύτερα να το διαβάσω με τα δικά του λόγια.
Μιχάλη, δεν με ενθουσιάζει και τόσο η πιθανότητα να διαβάζει αυτά που γράφω, μια και αυτό σημαίνει ότι εγώ τώρα παίζω τάβο με τον Άγιο Πέτρο. Θα ήθελα πολύ να δω την έκφρασή σου όταν μάθεις ότι δεν είχα το παραμικρό στοιχείο που να συνοχοποιεί για όλες αυτές τις αυτοκτονίες που εξανάγκασαν να προβούν οι άνθρωποι που απείλησες. Το ότι κατάφερες να τους κάνεις να επιλέξουν μια φαινομενικά ηρωική έξοδο και όχι και τη δημοσίευση στοιχείων που είχες εναντίον τους αποτελεί σίγουρα το ξεχωριστό σου χαρακτηριστικό. Τις ώρες που περάσαμε μαζί όμως, κατάφερες να υπογραφείς ο κρυφά να παραδέχεις ότι είσαι δικοτομός αφηγό, τις πιο πολλές από αυτές. Τώρα, σε μια εβδομάδα το πολύ, δεν έχεις καταθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ στη δικηγόρο μου, αντίγραφα των ηχογραφήσεων θα βρεθούν σε συγκεκριμένα χέρια. Πρέπει να φροντίσω το μέλλον των ανθρώπων που αγαπώ, βλέπεις. Σε καλωσόρισε στο νέο αλλά όχι και τόσο πλούσιο μέλλον σου και θα ήθελα πολύ να πιούμε ένα dry martini σε μια άλλη ζωή, στο επανειδή. Γεια μου, Δωροθέα. Ξέρεις τι δουλειά κάνω. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or survival.